Τα ραβιόλ είναι εδώ πέρα έτοιμα. Βγήκανε γύρω στα 45 με 50 κομμάτια. Τώρα τα αφήνουμε να στεγνώσουν. Ανά κάποιον κάτι αισθήματα τα γυρνάμε λίγο ανάποδα. Εδώ, να στεγνώσουν για την άλλη πλευρά. Και πάμε να κάνουμε τη σάλτσα και γενικά το πιάτο. Θα σερβίρουμε εδώ μέσα. Θα κάνουμε μια σάλτσα η οποία θα έχει ως βράση κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά. Θα έχει λίγο παρμεζάνα, θα έχει και τη σάλτσα από τα ραβιόλι. Τη σάλτσα που όταν πατούσαμε τη φάρσα, θυμάστε, εκείνη τη σάλτσα, γι' αυτό την κρατάμε για να τη χρησιμοποιήσουμε μέσα. Είναι πάρα πολύ γευστική και ταιριάζει πάρα πολύ. Θα βάλουμε λίγο βουτυράκι, λίγα chives, λίγο μαϊντανό. Τσίλι δεν θα βάλω τώρα γιατί και είναι αρκετά μέσα τα ραβιόλι. Και θα γαρνίρουμε με κάποιες φύτρες, ρόκα και κάποια λουλουδάκια. Σε νερό που βράζει, μπόλικο νερό, θα βάλουμε, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά, δεν θέλουμε να κοχλάζει το νερό. Θα ρίξουμε μέσα μία μερίδα ραβιόλι, ας ρίξουμε 6 ραβιόλι μία μερίδα. Και τα αφήνουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Θέλουν γύρω στα 2,5 λεπτά. Θα τα αφήσουμε να τελειώσουν το βρασμό τους μέσα στην κρέμα, έτσι ώστε να πάρουν γεύση. Και θεωρητικά σε 4 λεπτά αυτό το πιάτο πρέπει να βγαίνει πάσο. Εδώ έχει κάψει πολύ το τηγάνι μου. Ωραία. Έχουμε ρίξει την κρέμα. Θα ρίξουμε λίγο από αυτό, έτσι μισή κουταλιά. Το αφήσουμε να κατέβει. Λίγο αλατάκι. Λίγο πιπεράκι. Και κατεβαίνει. Όσο αυτό κατεβαίνει, πάμε να κόψουμε λίγο τα μυρωδικά μας, τα οποία θα τα βάλουμε τελευταία στιγμή. Έχουμε chives από τον κήπο, ό,τι καλύτερο. Και όπως είναι τα ραβιόλι, τα παίρνουμε και τα πετάμε μέσα. Θα ρίξουμε και λίγο από το νερό του βράζουμε μέσα, λίγο, επειδή θέλουμε γρασία, όχι τίποτα. Αφήνουμε να κατέβει, ρίχνουμε τα μυρωδικά, θα τα γυρίσουμε τα ραβιόλι να είναι από την καλή πλευρά. Εδώ. Ανακατεύουμε έτσι, με αγάπη. Τρίβουμε. Κάμερα σε μένα παρακαλώ. Τρίβουμε λίγο παρμεζάνο από πάνω. Γκράνα παντάνο, συγγνώμη. Εδώ. Με αγάπη, και αυτό δεν θέλουμε πάρα πολύ, δεν ταιριάζει να βάλουμε πάρα πολύ τυρί μέσα σε ψάρι. Ωραία. Αφήνουμε αυτό, το κατεβάζουμε στο 2. Θα γίνει. Και κόβουμε και το μαϊντανό μας. Πολύ 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 πλουσιο. Μαϊντανός εδώ. Και όπως είναι, τα πετάμε μέσα. Εδώ βλέπουμε πως είναι αλάτι, πιπέρι. Λίγο έτσι μια ιδέα βούτυρο, να γλασάρει. Αναφέρουμε, τελειώνουμε εδώ πάνω. Λίγο ακόμα αλατάκι. Ωραία. Και έχουμε και λέμε. Τα ραβιόλι. Σάλτσα ακόμα από πάνω. Θα γαρνίρουμε με λίγες φύτρες. Λίγα λουλουδάκια μαύρου βασιλικού. Παραγωγής, παρακαλώ.
δίνει μια πολύ ωραία γλύκα. Δεν έχει καμία σχέση ο μαύρος βασιλικός με τον, με τον λευκό. Και είμαστε jet. Αυτό είναι το πιάτο. Ελπίζω να σας αρέσει, να το δοκιμάσετε. Εμάς μας αρέσει πολύ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλιά. Τώρα έχει οι δοκιμές. Να δούμε τι κάναμε. Είναι πολύ ωραίο. Στον κάμεραμαν τώρα πρέπει. Δοκιμάστε. Σούπερ. Ωραία. Αυτό δεν είναι επειδή είναι πληρωμένος. Είναι όντως πάρα πολύ νόστιμο. Πολύ νόστιμο, πραγματικά. Ε? Πολύ νόστιμο. Και ενώ λένε ότι το τυρί δεν πάει με το ψάρι, σε χάλασε που υπήρχε παρμεζάνα πολύ ελαφριά σαν γεύση. Είναι ένα πολύ ωραίο βάθος. Η σάλτσα είναι ωραία κατεβασμένη, έχει γλασάρει πολύ καλά. Τα λουλουδάκια του μαύρου βασιλικού έχουν μια έτσι πολύ, ένα πολύ touch, το καταλαβαίνεις. Το λουλουδάκι το καταλαβαίνεις. Είναι ό,τι πρέπει. Το μακαρόνι έχει βράσει σωστά. Η ζύμη είναι εγγύηση. Πόβο, άστο. Κλείστο, τέλος. Τέλος.